Καλημερίζοντας και το Γενικό Γραμματέα του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρες, τον κύριο Μιχάλη Βιαννιτάκη. Πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Διάβαζα χθες πολύ προσεκτικά αυτό το δελτίο που εκδόθηκε από εσάς στον Ενιαίο Αγροτικό Σύλλογο Ιεράπετρας και απευθύνεται μια προειδοποίηση προς εκείνους οι οποίοι μπορεί να εργάζονται ακόμα και σε εσάς, υπηκόους τρίτων χωρών ή όλους εκείνους οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα, ότι τελευταία και εξαιτίας της μετάκλησης εργατών γίνει από τρίτες χώρες, ότι έχει ξεκινήσει ένα περίεργο παζάρι με κάποιους επιτίδιους, σαφέστατα με σκοπό το κέρδος, ότι θα φέρουν στην Ελλάδα με τους δικούς τους ανθρώπους και παίρνουν χρήματα και δεν ξέρω αν αυτό στο τέλος και επιτυχάνεται κιόλας. Να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται. Ακριβώς. Το κομμάτι που ενδιαφέρει εμάς κυρίως τους παραγωγούς, αυτό που περιγράψατε είναι η αιτία. Αλλά το αποτέλεσμα που ενδιαφέρει εμάς τους παραγωγούς είναι ότι λόγω αυτού του γεγονότος, ναι, οι άνθρωποι είναι λογικό να μην ξέρουν ποιον να πιστέψουν στο τέλος. Να πιστέψουν εμάς τους εργοδότες, οι οποίοι λένε ότι δεν έχει ανοίξει ακόμα η διαδικασία για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Και έχουν και από την άλλη πλευρά κάποιους που τους λένε ότι έχει ανοίξει η διαδικασία και πρέπει να το κάνετε. Όλο αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει τις τελευταίες μέρες εντάσεις. Εντάσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων που βρίσκονται εδώ. Έχουμε δηλαδή και περιπτώσεις που δεν πάνε και στη δουλειά για αυτό το λόγο. Φανταστείτε, για να φτάσουμε στο σημείο να βγάλουμε ανακοίνωση για αυτό το ζήτημα, γιατί οι περισσότεροι από τους αγρότες δεν γνώριζαν καν και για τι πράγμα μιλάμε. Όμως, θεωρώντας δηλαδή εντάσεις και δεν έρχονται στη δουλειά, θεωρώντας ότι δεν θέλετε να βοηθήσετε ώστε να έρθει η οικογένειά τους, αυτό θέλετε ακριβώς, να πείτε. Ακριβώς. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που μας δημιουργεί εμάς αυτή τη στιγμή τεράστια προβλήματα, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια περίοδο που είμαστε στην κορύφωση της καλλιεργητικής περίοδου. Για μας στην Κρήτη όσο αφορά τα θερμοκήπια, από τώρα μέχρι το Πάσχα και λόγω καλοκαιρίας, αλλά και λόγω ότι εμείς είμαστε δομημένοι σαν περιοχή να παράγουμε μόνο αυτή την περίοδο έτσι στο μέγιστο, καταλαβαίνετε ότι και μία ώρα έλλειψη από εργατικά χέρια είναι πάρα πολύ σημαντική. Πάρα πολύ σημαντική. Ωραία. Είναι κάποιοι που μπορεί να είναι επίσης αλλοδαποί, είναι Έλληνες που τους λένε έχουμε τη δυνατότητα να σας φέρουμε τις οικογένειές σας εδώ και ζητάνε και συγκεκριμένο ποσό? Κοιτάξτε, σίγουρα έχετε ακούσει. Το οποίο έχει ξεκινήσει από την Κρήτη, από την Ιεράπετρα και από τον Τυμπάκη. Είναι ένα φαινόμενο που αυτά συνήθως τα κυκλώματα διακινούν τέτοιες πληροφορίες κεντρικά. Δηλαδή από την Αθήνα ξεκινάνε όλα αυτά και πηγαίνουν σε όλη την Ελλάδα μόνο και μόνο όποιος τσιμπήσει, θα λέγαμε. Ναι, αυτό τώρα είναι... Σίγουρα είναι αλλοδαποί που εμπλέκονται σε αυτό το κομμάτι, σίγουρα ενδεχομένως και είναι και κάποιοι ντόπιοι. Να φανταστείτε ότι την πρώτη αναφορά για αυτό το κομμάτι δεν τη λάβαμε από την Αθήνα, τη λάβαμε από το Πακιστάν. Από το Πακιστάν μας εστάλει το έγγραφο, το οποίο είναι στα ελληνικά και το οποίο είναι εντελώς λάθος σαν έγγραφο. Είναι μια υπεύθυνη δήλωση η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί και πλαστή, και με αυτή την εννοείται ότι οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν να διαβάζουν ελληνικά, και με αυτό το έγγραφο έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η... Δηλαδή τι αναφέρει αυτό το έγγραφο που ήρθε από το Πακιστάν? Αναφέρει ότι πρέπει ο εργοδότης να συνυπογράψει αυτή την υπεύθυνη δήλωση ότι θέλει να απασχολήσει και να μεταφέρει στην Ελλάδα τον συγκεκριμένο, ας πούμε,
εργαζόμενο με τα στοιχεία του. Αλλά πόσα λεφτά ζητάνε σε κάθε τέτοια περίπτωση από ενδεχόμενα μαρτυρίες, από αυτά τα οποία λέγονται μεταξύ των εργατών? Έχετε ακούσει πόσα λεφτά ζητάνε σε αυτή την περίπτωση, ή μήπως το χαρτί πάνω που ήρθε από το Πακιστάν αναφέρεται ποιο είναι το κόστος αυτής της μετακίνησης? Όχι. Δεν αναφέρεται κόστος εκεί πάνω, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις που έχουμε τις πληροφορίες ζητάνε κάποια χρήματα, ανάλογα τώρα την περίπτωση και ανάλογα το πόσο έχουν διακρίνει ο άλλος μπορεί να διαθέσει. Μπορεί να είναι από 50 μέχρι και 200-300 ευρώ σαν προκαταβολή είναι αυτό βέβαια το ποσό. Ναι. Και στη συνέχεια το budget ανεβαίνει στο πόσο? Δηλαδή έχετε ακούσει εργάτη να λέει ότι εμένα μου ζητήσανε 500 ευρώ, 1000 ευρώ. Απλά ρωτάω για να καταλάβω, γιατί όταν υπάρχει και ένα όφελος, κάποιοι εκμεταλλεύονται αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό σας ρώτησε. Προφανώς το συνολικό ποσό είναι όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μέχρι τώρα από αυτό το πράγμα... Τα οποία ενέρχονται σε χιλιάδες ευρώ, θέλετε να πείτε? Ορίστε. Τα οποία ενέρχονται σε χιλιάδες ευρώ, θέλετε να πείτε? Σε αρκετές περιπτώσεις, ναι. Σε αρκετές περιπτώσεις, ναι. Τουλάχιστον σύμφωνα με τις καταγγελίες. Με αυτά που ακούτε, ναι. Ενημέρωση που έχουμε, ναι. Ναι. Δυστυχώς αυτό δείχνει βέβαια, δείχνει και την απληπισία των ανθρώπων οι οποίοι στη χώρα τους, λόγω πολύ χαμηλού βιωτικού επίπεδου, είναι διαθέσιμοι να δώσουν τόσα πολλά χρήματα μόνο και μόνο για να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή. Mm. Γιατί οι περισσότεροι που έρχονται εδώ σαφώς έρχονται και από εμπόλεμες ζώνες, που αυτό είναι εύλογο για να φύγουν από εκεί, αλλά έρχονται και από χώρες που το βιωτικό τους επίπεδο είναι χαμηλότερο και αναζητούν μια καλύτερη ζωή στην Ελλάδα. Αυτό είναι εκείνο που κάποιος θα θέλει να εκμεταλλευτεί. Είναι το ένα κομμάτι της ιστορίας. Αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται από κάποιους Έλληνες αλλοδαπούς Έλληνες να βγάλουν επιπλέον χρήματα, να κερδίσουν χρήματα στις μέρες μας, που είναι προϊόν απάτης, τουλάχιστον έτσι όπως ακούγεται, κύριε Βιαννιτάκη, έχει επηρεάσει τα υπόλοιπα? Δηλαδή επηρεάζει εσάς πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο? Σε ό,τι έχει να κάνει με την καλλιέργεια, διότι νομίζω ότι απαιτείται να δημοσιευθεί η οικία, κάτι να γίνει, να εγκριθούν πράγματα για να έρθουν εργάτες γης, έτσι. Ακριβώς. Αυτό, όλα αυτά βέβαια θα είχαν αποφευθεί, αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή, εάν έγκαιρα είχε γίνει ο προγραμματισμός. Οι προγραμματισμένες διαδικασίες, δηλαδή το ότι η οικία για να ορίσει τις προϋποθέσεις και τις αριθμό θέσεων αναπεριφέρεια έπρεπε να έχει εκδοθεί εδώ και 2 μήνες. Και αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχει εκδοθεί. Όλοι λοιπόν αυτό το κλίμα βεβαιότητας που επικρατεί στους παραγωγούς και στους εργαζόμενους, και αν θα έρθουν ή δεν θα έρθουν, αυτό είναι που δημιουργεί αυτές τις ευκαιρίες σε κάποιους για να τις εκμεταλλευτούν. Σαφώς είναι κάτι που μας επηρεάζει πάρα πολύ, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα μεροκάματα εξακολουθούν να είναι σε υψηλά επίπεδα, και ξαναλέμε ότι μιλάμε για εντελώς ανειδίκητους εργάτες. Γιατί έχουν έρθει κάποιοι καινούργοι, αλλά είναι εντελώς ανειδίκητοι εργάτες που η αποζημίωσή τους είναι σε υψηλά επίπεδα για την ποιότητα της εργασίας που προσφέρουν. Όμως δεν έχουμε άλλη επιλογή. Αυτό είναι το ζητούμενο, ότι αν είχαμε άλλη επιλογή για να μπορέσουμε να έχουμε φέρει εγκαίρως και άλλα άτομα, ή μέσω στην Ελλάδα να υπήρχαν άλλες πολιτικές που να μπορούσαν να έχουμε επιπλέον εργατικά χέρια, και θα είχαμε αυξήσει και την ποιότητα της εργασίας, και εννοείται ότι τα λεφτά, γιατί και αυτό είναι μια μεγάλη πληγή, τα λεφτά θα έμεναν στην Ελλάδα. Mm. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά είναι και αυτό σημαντικό. Δεν είναι άλλη κουβέντα. Εντάσσεται στο πλαίσιο της ίδιας κουβέντας, γιατί και η προσπάθεια η οποία είχε γίνει εδώ για να έρθουν εργαζόμενοι από περιοχές όπου υπάρχουν μεγάλα ποσοστά ανεργίας, Βόρεια Ελλάδα, είχε γίνει μέσω του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου αυτή η προσπάθεια να έρθουν στην Κρήτη. Δυστυχώς δεν προχώρησε, γιατί ούτε το κόστος καλύφθηκε, ούτε έξοδα διαμονής καλύφθηκαν, ούτε τίποτα.
ένα παλιό πρόγραμμα και στο παρελθόν είχε εφαρμοστεί και είχε κάποια επιτυχία, όπως έλεγε το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, αλλά και αυτό απορρίφθηκε. Αυτή η κατάσταση σας πάει πίσω σε ό,τι έχει να κάνει κάθε φορά με τις καλλιεργητικές περιόδους. Γνωρίζουμε ότι κάθε φορά και το χειμώνα τα ίδια αντιμετωπίσατε και πέρυσι το καλοκαίρι τα ίδια αντιμετωπίσατε και φαίνεται ότι και στην παρούσα φάση τα ίδια αντιμετωπίσατε. Μια κοινή υπουργική απόφαση, η οποία, όπως λέτε, εμείς την περιμένουμε εδώ και δύο μήνες για να μας διευκολύνει, να μας λύσει τα χέρια. Πού υπάρχει η διαφορά ανάμεσα στα συναρμόδια υπουργεία και αυτή δεν έχει δημοσιευθεί η κοινή υπουργική απόφαση, κύριε Βιεννιτάκη? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, γιατί το Υπουργείο Μετανάστευσης έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο κώδικα μετανάστευσης, ο οποίος τώρα βρίσκεται στη διαδικασία για να ολοκληρωθεί. Βάσει λοιπόν αυτού του νέου κώδικα μετανάστευσης πρέπει να γίνουν κάποιες συμπληρωματικές και τροποποιητικές διατάξεις μέσα, οι οποίες όμως, εκεί θέλω να σταθούμε, ότι μπορεί να το περιμένουμε δύο μήνες, γιατί αυτό ορίζει ο νόμος όσον αφορά τη νέα διετία. Όμως η διαβούλευση για όλα αυτά που συζητάμε γίνεται τους τελευταίους 8 μήνες. Δηλαδή, ναι, υπήρχαν νέα δεδομένα, τα οποία όμως τα είχαμε συζητήσει, τα είχαμε ξανασυζητήσει. Η υπόσχεση του κυρίου Μηταράκη ήταν ότι από πέρυσι θα ήταν έτοιμος ο κώδικας μετανάστευσης, ούτως ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί τώρα. Και σήμερα ο νέος κώδικας μετανάστευσης συζητιέται για να εφαρμοστεί από 1η-1η-2024. Δηλαδή, όλο αυτό που συζητάμε τώρα δεν θα αλλάξει καθόλου το τοπίο στην παρούσα χρονική στιγμή. Όχι μόνο την παρούσα χρονική στιγμή. Όχι, μισό λεπτό. Πάτε όμως για το χειμώνα του 24, γιατί αν εφαρμοστεί από 1η-1η του 24, σημαίνει ότι είναι χαμένο όλο το 23. Ακριβώς. Όσον αφορά τον κώδικα, αναφέρομαι. Τώρα, όσον αφορά η οικία, θα στηριχτεί σε διατάξεις του κώδικα για να μπορέσει να εφαρμοστεί τουλάχιστον για αυτό το χρόνο, στο 2023. Γιατί το 24 πάει, θα έχει άλλη εφαρμογή. Όλα αυτά λοιπόν τα δεδομένα, τα οποία τα έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, έπρεπε να είναι έτοιμα. Έπρεπε να ήταν έτοιμα, γιατί δεν ξεχνάμε ότι μετά που θα βγει, επειδή είναι νέα δεδομένα και οι υπηρεσίες θα χρειαστούν χρόνο για να μπορέσουν να ενημερωθούν για το πώς θα εφαρμόσουν τα νέα δεδομένα. Μάλιστα. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Εν κατακλείδη λοιπόν λέμε, μην τσιμπάτε κύριοι εργοδότες με αυτά τα οποία ακούτε, διότι εδώ κάποιοι έχουν στήσει μία πάτη σε ό,τι έχει να κάνει με τους μετακλητούς εργάτες, προσπαθούν να βγάλουν πάρα πολλά χρήματα ή περισσότερα χρήματα, εν πάση περιπτώσει, δήθεν θέλοντας να μεταφέρουν την οικογένεια των εργατών, και μην υπογράφετε αυτά τα χαρτιά τα οποία μπορεί να έρχονται από το Πακιστάν σε μια περίπτωση, όπως είπατε, αυτές τις φόρμες, διότι δεν είναι κάτι το οποίο ισχύει και δεν ξέρετε και που μπορεί να σας μπλέξει. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Ακριβώς. Αυτό είναι το συμπέρασμα από όλη αυτή τη διαδικασία. Και κάτι άλλο θέλω να συμπληρώσω, ότι αυτή τη στιγμή στην ελληνική πραγματικότητα όσον αφορά το εργατικό δυναμικό υπάρχει και μια μερίδα που τους ευνοεί αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν δηλαδή ακόμα και πολλοί ξένοι εργαζομένοι οι οποίοι θέλουν να μειωθούν ακόμα περισσότερο τα εργατικά χέρια στην περιοχή, μόνο και μόνο για να αυξηθεί ακόμα περισσότερο το ημερομίσθιο. Υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, τα έχουμε δει, τα βλέπουμε καθημερινά, καθοδηγούνται κεντρικά και είναι μια καθημερινή πάλι για το ποιος θα μπορέσει τελικά να επικρατήσει σε αυτό τον αγώνα. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.